εταιρεία με τη διοίκηση και τον διευθυντή και τον κύριο Φιλιππίδη, αυτά τα οποία ζητούσαν τα πήγα εγώ ίδιος στο Υπουργείο Γεωργίας και είχαμε την ευχάριστη αυτή εξαγγελία από τον κύριο Σκανδαλίδη. Πιστεύω ότι μέχρι το τέλος του 2011 το φράγμα θα έχει αποκατασταθεί. Αν όχι μέχρι το τέλος του 2011, το 2012. Υπάρχει ένα έγγραφο σημερινό, μας το έστειλαν από την Σουηδία, ο ΕΟΤ, για μία συμμετοχή σε εκδήλωση, όχι έκθεση, είναι μία εκδήλωση, 29 και 30 Μαρτίου, που θα γίνει στο Ελσίνκι της Φιλανδίας. Κύριε Δήμαρχε, σας αποστέλλω το σχετικό αίτημα για τη συμμετοχή του Δήμου σας στην εκδήλωση που θα γίνει στο Ελσίνκι της Φιλανδίας και παρακαλώ για τη συμμετοχή σας με προσωπικό που θα διανέμει το υλικό τα φυλάδια του νησιού μας. Όπως επίσης και ζητάει την αποστολή διαφημιστικού υλικού. Στην εκδήλωση αυτή έχει ζητηθεί και από τον Υφυπουργό, τον κύριο Νικητιάδη, να παρευρεθεί ο Σύλλογος της Άρτεμις με 5 μέλη. Είναι μια εκδήλωση που θα γίνει σε ένα εμπορικό κέντρο της Φιλανδίας, που από ό,τι μου είπαν από τον ΕΟΤ, περνάνε περίπου 600.000 άτομα εβδομαδιαίως. Θα δημιουργηθεί ένα ελληνικό καφενείο και εκεί θα παίξει ο Σύλλογος Άρτεμις, αν βεβαίως μπορέσουν να πάνε τα 5-7 άτομα. Εμείς, αν θέλετε, μπορούμε να πάρουμε μια απόφαση σήμερα στο να καλύψουμε τα έξοδα, ασχέτως όμως με την απόφαση τη δική μας, δεν ξέρουμε κατά πόσο θα την δεχθεί ο Επίτροπος και θα μπορέσουμε να πληρώσουμε τα έξοδα των παιδιών που θα πάνε εκεί. Εγώ προτείνω όμως να πάρουμε την απόφαση, να υπάρχει αυτή η απόφαση. Είναι κάτι καλό για το νησί μας και μακάρι όλα να πάνε καλά. Έχω επίσης μία πρόσκληση από την Λεριακή Αδελφότητα Μελβούρνης να παραβρεθώ στην ετήσια εκδήλωσή της. Αυτονόητο είναι ότι η γερή είναι δύσκολη, έχουμε πάρα πολύ δουλειά, δεν θα μπορέσω να βρεθώ. Τους ευχαριστώ, θα τους στείλω ένα μήνυμα μαγνητοφωνημένο μαζί με κάποιον που συμπατριώτη μας θα παραβρεθεί εκεί και ίσως του χρόνου καταφέρουμε μαζί με έναν συναδέλφο να στείλουμε να πάμε. Με μεγάλη έκπληξη σήμερα ήρθε ο δικαστικός κλητήρας και μου παρέδωσε ένα εξώδικο που ούτε λίγο ούτε πολύ ο εργολάβος του Λέρος, επειδή τελευταία πήραμε την απόφαση να γίνει έλεγχος, φαίνεται ότι χάλασε η συνταγή, είχαν μάθει διαφορετικά να λειτουργούν, δεν έχουν καταλάβει ότι η Δημοτική Αρχή έχει αλλάξει, ότι η Δημοτική Αρχή δεν το είδε από εκβιασμούς, γιατί αυτός είναι ένας καθαρά εκβιασμός, στέλνοντας χαρτιά σε όλους τους συναδέλφους και απειλώντας ότι θα ζητήσει επιπλέον χρήματα, ότι θα μας τραβήξει στα δικαστήρια, ακολουθεί ίσως την τακτική του εντολέα του, γιατί εντολέας του συγκεκριμένου εργολάβου που ανέλαβε το Λέρος, ξέρουν πολύ καλά ποιος ήταν. Εγώ δεν το ούμαι προσωπικά και πιστεύω ότι κανένας από τους συναδέλφους δεν το είδε. Και όσον αφορά, κυρία Συμφωνίου, αυτό που είπατε ότι θα έπρεπε ήδη να βρίσκεται ο ανακεφαλικός πίνακας εδώ, θέλω να σας πληροφορήσω ότι αν πληρώσουμε εμείς τον ανακεφαλικό πίνακα, δεν ξέρω μετά πού θα στραφούμε, από ποιον θα ζητάμε τα λεφτά. Σε περίπτωση που ο έλεγχος βγάλει ότι πρέπει να επιστραφούν λεφτά από το συγκεκριμένο έργο. Και σας επαναλαμβάνω ότι ο εργολάβος συγκεκριμένος έχει πληρωθεί περίπου 1 εκατομμύριο από το συγκεκριμένο έργο και έχει να πάρει άλλες 170.000. Αν το πρόβλημά του είναι 170.000, δεν ξέρω, περίμενε τις 170.000 τελευταίες να πληρώσει όλους τους εργάτες που δούλευαν. Το εκατομμύριο δεν έφτανε να το πληρώσει. Λοιπόν, εμείς κάνουμε το αυτονόητο, ο έλεγχος θα γίνει και από εκεί και πέρα
η απόφαση, ό,τι απόφαση βγάλει ο έργος, αυτή θα είναι. Όσα εξώδικα και αν στείλουμε, και όλοι οι εργολάβοι, πρέπει να εμείς εφαρμόζουμε τον νόμο και προστατεύουμε τον ελληνικό λαό. Δεν προστατεύουμε κανέναν άλλο. Δεν θα προστατεύσουμε τον ελληνικό λαό, τον εκάστοτε. Γι' αυτό είμαστε εδώ και γι' αυτό θα παλέψουμε. Υπήρχε ένα τηλεφώνημα από τον